Γιάννη Κωνσταντίνα, είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου των Εστιών και σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα έτσι ώστε να κάνουμε για άλλη μια φορά εμφανές αυτό που συμβαίνει στις εστίες τον τελευταίο καιρό. Τις προάλλες είχαμε μία πτώση των ασανσέρ, η οποία την περιμέναμε γιατί τα ασανσέρ βρισκόντουσαν σε άθλια κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Και τις προάλλες έγινε αυτό που αναμέναμε, έπεσε το ασανσέρ. Ευτυχώς δεν ήταν κάποιος μέσα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο. Τα προηγούμενα χρόνια διαρκώς λέγαμε ως φοιτητικός σύλλογος ότι η κατάσταση αυτή χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, θα γίνει το χειρότερο και κανένας δεν έκανε τίποτα. Πετούσανε στο σκουπίδι τα αιτήματά μας και επιτέλους φαίνεται να έχουν θορυβηθεί και να ακούνε τα αιτήματά μας. Ωστόσο εμείς δεν σταματάμε, συνεχίζουμε εδώ πέρα να είμαστε και να διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε. Το σπίτι μας να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και όχι να φοβόμαστε να μπαίνουμε μέσα γιατί θα μας έρθει το ασανσέρ στο κεφάλι, το ταβάνι στο κεφάλι, οι τουαλέτες θα γκρεμιστούν. Πρέπει επιτέλους να δοθούν χρήματα για τις εστίες και γενικότερα για την παιδεία, γιατί δεν γίνεται να σπουδάζουμε και να μην μπορούμε να ζήσουμε και να κάνουμε τις σπουδές μας έτσι όπως πρέπει. Δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό έτσι όπως όλοι γνωρίζουμε, και όμως τα ασανσέρ ήταν σε λειτουργία. Ναι, χθες και εμείς μάθαμε ότι βγήκε μια ανακοίνωση ότι εδώ και 2,5 χρόνια τα ασανσέρ λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικό και παρόλα αυτά λειτουργούν κανονικά. Εμείς τα χρησιμοποιούμε καθημερινά κάθε φοιτητής κατά μέσο όρο 3-4 φορές την ημέρα και ρισκάρουμε καθημερινά.